Για τα επόμενα βήματα για τη διεκδίκηση ολοκλήρωση με την κατάσταση της Ακρινής μίλησε στο περιθώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης Καρυπίδης. Ο κ. Καρυπίδης κλήθηκε να σχολιάσει τις διαφωνίες βουλευτών της περιοχής για τον τρόπο διεκδίκησης θετικών εξελίξεων. Η απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης της Ακρινής ήταν συγκεκριμένη επί τριών τεσσάρων σημείων. Ένα από τα σημεία ήταν που προτάθηκε από τον κύριο Μουμουλίδη να γίνει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Και όταν ανακεφαλαιώσαμε και η Λαϊκή Συνέλευση ενέκρινε αυτές τις αποφάσεις, μεταξύ αυτό ήταν και αυτό. Τώρα, το αν ο κύριος Κασαπίδης νωρίτερα ή από μόνος πήρε αυτή την πρωτοβουλία, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Αυτό που εμένα με αφορά είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι ο οποιοδήποτε να παίρνει πρωτοβουλίες και να επιφέρει αποτέλεσμα, ξέρετε τη στάση μου, εγώ το χειροκροτώ. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Ή αν είναι αυτοδιοικητικός, ή αν είναι δήμαρχος, ή αν είναι μέσα σε εισαγωγικά συνυποψήφιος ή αντίπαλος. Επιπλέον, οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όταν συζητήθηκε το ζήτημα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων της αυτοδιοίκησης στο υπερταμείο. Αυτό το οποίο είναι το πλέον απαράδεκτο είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου έγινε με όρους κρυφούς. Πέρασαν τα φύλλα εφημερίδας της κυβερνήσεως με κωδικούς ώστε να μην αντιληφθεί η κοινωνία αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό αποτελεί βαριά προσβολή στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Όπου υπάρχουν οι όποιες ανησυχίες, το τι μελιγενέστε στα χρόνια που θα ακολουθήσουν και πόσο η δημόσια περιουσία όπου γίνεται χρήση από την αυτοδιοίκηση από άλλον φορέα που παράγει δημοσιονομικό όφελος και περιορίζει και το δημοσιονομικό κόστος, να έχουμε την τοποθέτησή μας ότι δεν θα γίνει αποδεκτό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι χάρη του εντυπωσιασμού. Διότι δεν υπάρχει πολιτική ατζέντα επί της ουσίας πώς θα προχωρήσουμε τον τόπο και εφευρίσκουμε ζητήματα για να είμαστε στην επικαιρότητα. Και μάλιστα, επειδή λέτε για τον κύριο Δακή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοια κατρακύλα από έναν άνθρωπο ο οποίος διατέλεσε περιφερειάρχης, αμφισβητεί τα πάντα, βλέπει σκιές παντού και μάλιστα είναι και μάγος. Δηλαδή έχει και την ικανότητα να μαντεύει πράγματα και διαδικασίες. Αν ο κύριος Δακής πορεύτηκε στο παρασκήνιο, εγώ κύριε και κυρίες συνάδελφοι, πορεύομαι στο φως. Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου αφορούσε την έγκριση όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου δέσμευση και αξιοποίηση διοξιδίου του άνθρακα από καυσαέρι ελληνικών ατμολυτρικών σταθμών. Ζητήθηκε εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας η υποστήριξη σε επίπεδο υλοποίησης ενός έργου στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τη, σχετικά με τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Η έδρα, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας, θα παράσχει τις υπηρεσίες της ως προς την επίληψη του έργου, του πρόδρομου έργου, το οποίο αφορά την κατασκευή κάποιων βάσεων και κοιτοστρώσεων σε μία έκταση μέσα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, προκειμένου πάνω σε αυτές τις βάσεις να τοποθετηθεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Αυτό προκύπτει από την ανάγκη και από το γεγονός ότι το ΕΚΕΤΑ δεν έχει ούτε την διαχειριστική επάρκεια ούτε και την τεχνογνωσία πάνω στα δημόσια έργα για να ολοκληρώσει αυτό το έργο.